Καλά είμαστε. Έχω μπροστά μου το βιβλίο, αγαπητοί φίλοι. Και όταν λέμε βιβλίο, ένα είναι το βιβλίο των βιβλίων. Το βιβλίο των βιβλίων λέγεται «Η Καινή Διαθήκη». Λοιπόν, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιον ΙΖ, στίχος 20. Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, δια την απιστίαν ημών, το ημών με ύψιλον, για την λόγω της απιστίας σας, αμήν γαρ λέγω ημήν, εάν έχετε πίστην ως πόκον συνάπεως, αν έχετε πίστη σαν κόκο του συναπιού, μια ψήρα δηλαδή πίστης έστω, ερείτε, θα πείτε το όρι τούτο στο βουνό αυτό, μετάβηθη εντεύθεν εκεί, πάνε από εδώ που είσαι εκεί και μεταβήσετε και θα πάει, και ουδέν αδυνατήσει μην, και τίποτα δεν θα είναι αδύνατο για σας. Το θέμα είναι σε αυτό το πράγμα, αν έχετε πίστη σαν ένα σπυρί, ξέρω εγώ, συνάπρος, σταριού ή τι άλλο, πολύ λίγο πίστη έστω, πίστη σε τι πράγμα? Στο Θεό, θα πει ο άλλος. Ναι, δηλαδή τι θα πει πίστη? Πιστεύω ότι υπάρχει Θεός, ναι, υπάρχει, και λέει, δηλαδή τι αισθάνεσαι μέσα όταν λες υπάρχει ο Θεός? Πρέπει να έχεις πίστη σε κάτι συγκεκριμένο, να έχεις εμπιστοσύνη σε αυτό που σου λέει ο Θεός. Τι λέει ο Θεός δηλαδή? Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια θα μας ελευθερώσει. Να μάθετε να συνειδητοποιήσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Η αλήθεια για το ότι ο κόσμος είναι ψεύτικος, οπότε τα δεσμά του θα πέσουν. Και εδώ που λέει ερείτε το όρι τούτο, θα πείτε στο όρι σε αυτό, μετάβηθη εντεύθεν εκεί, να πας από εδώ εκεί και μεταβήσετε και θα πάει, και ουδέν αδυνατήσει μην, και τίποτα δεν θα είναι αδύνατο για σας. Αυτός είναι ο στίχος 20. Στον 21, πουλάκια μου, ξέρετε τι λέει? Τούτο δε το γένος ουκ εκπορεύεται, ημί εν προσευχή και νηστεία. Αυτό το γένος, λέει, δεν φεύγει να σας αφήσει ίσως. Αυτοί δηλαδή που είναι δεσμοφύλακες. Τούτο δε το γένος των δαιμόνων ουκ εκπορεύεται, δεν φεύγει παρά μόνο με προσευχή και νηστεία. Ποιο το νόημα της προσευχής? Μιλά στο Θεό, ζήτα το, είπαμε. Μίλα του. Η προσευχή είναι μιλάω στο Θεό. Είναι το απόλυτο πληκτικό σύστημα, είπαμε. Και τι άλλο? Και νηστεία. Η νηστεία εκφράζει... Η νηστεία δεν είναι μόνο να μην τρως. Εκφράζει το σύνολο της απάρνησης αυτού του ψεύτικου κόσμου. Απαρνησάς το εαυτόν. Ε? Η νηστεία αυτό το πράγμα εκφράζει. Είστε μαζί μου? Φύγατε. Με παρακολουθείτε εσείς? Είμαστε μαζί? Ε? Ή όπως την έχετε κάνει και μιλάω μόνος μου? Ε? Είστε εδώ? Για να δω. Να δω κάνει σχόλιο. Μπα, την κάναν όλοι. Στον αέρα μιλάω. Πώς το λέει ο άλλος, στον αέρα πατάτε. Α, είμαστε, λέει, εντάξει. Οκ. Okay. Λοιπόν, δηλαδή, τούτο δε το γένος, αμέσως που το πάει, το θέμα της απελευθέρωσης και το θέμα της πίστης. Ενώ στίχο 17 πριν λέει, αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν, ο γενεά άπιστος και διαστραμμένη. Γενεά άπιστη και διαστραμμένη, ε. Έως πότε έσωμα με θυμών? Μέχρι πότε θα είμαι μαζί σας? Έως πότε ανέξομαι ημών? Μέχρι πότε θα σας ανέχομαι, ρε καραγκιόζι? Δες καλά, αυτό είναι δικό μου. Γιατί δεν μπορούσαν να τον θεραπεύσουν? Σεληνιάζεται, λέει. Δηλαδή τι είπανε? Είναι η θεραπεία του σεληνιαζομένου νέου, που λέγανε σεληνιάζεται. Ας πούμε είναι άρρωστος. Είναι άρρωστος. Το πήγαν στον Χριστό
του λέει δαιμονισμένος είναι. Τι άρρωστος. Έτσι. Και επετίμησεν αυτό. Φέρετε μη αυτό νόδε. Φέρτε το μου εδώ μπροστά λέει. Στίχος 18 τώρα. Και επετίμησεν αυτό. Έτσι. Και εξήλθεν αυτού το δαιμόνιο. Και θεραπεύθη ο Πες από τις ώρες εκείνης. Τότε προσελθόντες οι μαθητές του Ιησού, δηλαδή τον πήγαν στους μαθητές, δεν μπορούσαν να θεραπεύσουν οι μαθητές το, να βγάλουν το δαιμόνιο. Έτσι, το πάνε στον Χριστό και τους λέει τους μαθητές του, τους μαθητές του που τον βρήκαν μπροστά και τον βλέπανε. Όχι εμάς που τον βλέπουμε τον Χριστό που δεν είναι μπροστά μας, αυτή τη στιγμή τον βλέπουμε. Ζει ανάμεσά μας, αλλά δεν τον βλέπουμε. Εκείνους που τον βλέπανε, μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Και λέει, δεν μπορούμε λέει, ούκ ιδινήθησαν αυτόν θεραπεύσει. Αποκριθείς λέει ο Ιησούς είπεν, ο γενεά άπιστος και διεστραμμένοι. Αυτό είμαστε εμείς, άπιστοι και διεστραμμένοι. Και άπιστοι και διεστραμμένοι. Διότι πιστεύουμε σε λάθος πράγματα, αυτά που βλέπουμε γύρω μας, τον κόσμο του διαβόλου. Έως πότε έσομαι με θυμών, μέχρι πότε θα είμαι μαζί σας, έως πότε ανέξομαι ημών, μέχρι πότε θα σας ανέχομαι. Φέρετε με αυτόν όδε, φέρετε το μου εδώ λέει. Βγάζει το δαιμόνιο, τότε προσελθόντες οι μαθητές του Ιησού, κατηδίαν, είπαν, πήγαν λέει οι μαθητές, τον πιάσαν τον Χριστό παράμερα και του λένε, κατηδίαν. Διατί εμείς ούκ ιδινήθημε να εκβαλήν αυτό, γιατί δεν μπορέσαμε να βγάλουμε λέει το δαιμόνιο. Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, ο δε Χριστός τους είπε, δια την απιστία ημών, γιατί δεν πιστεύετε. Και μετά τους είπε, αμήν γαρ λέγω ημήν, αν έχετε πίστη σαν κόκκο συνάπεως, ερείτε το όρι, θα πείτε σε αυτό το γουνό, φύγε από εδώ και πάνε εκεί, θα πάει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό σημείο, για ποιο λόγο. Και γιατί μας λέει άπιστους και διεστραμμένους όμως, έτσι. Γιατί διαστρεβλώνουμε, ζούμε σε ένα στρεβλωμένο κόσμο, δεν είναι ο αληθινός. Αλλά λέει, ο δε Ιησούς είπεν αυτής, είπε στους μαθητές του, για την λόγω της απιστίας σας. Ελάτε τώρα παιδιά να σκεφτούμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έχουμε τους μαθητές του Χριστού, έτσι, τους μαθητές του Χριστού έχουμε, οι οποίοι τον βλέπουν μπροστά τους. Μπροστά στους οποίους κάνει του κόσμου τα θαύματα. Μπροστά στους οποίους διδάσκει τα πλήθη. Έχουν τον ίδιο, το Θεό, το Θεάνθρωπο, το Χριστό έχουν μπροστά τους. Έτσι. Και είναι άπιστοι. Δηλαδή, εμείς που λέμε πιστεύω σε ένα Θεό, πιστεύω ότι υπάρχει. Μήπως βαθιά μέσα μας δεν το πιστεύουμε. Η απάντηση είναι ότι δεν χρειάζεται μήπως. Είναι αλήθεια το ότι δεν το πιστεύουμε. Διότι το κριτήριο μας το δίνει ο Χριστός. Πότε θα ξέρεις ότι έχεις πραγματική πίστη? Όταν θα μπορείς αυτό το matrix που έχεις γύρω σου να το αλλάζεις κατά βούληση. Τότε θα έχεις έστω και λίγη πίστη. Μα το λέει με σαφήνεια το Ευαγγέλιο μέσα. Game over, λήξη. Επομένως είμαστε άπιστοι. Η απάντηση είναι ναι. Και δεν είμαστε μόνο άπιστοι. Είμαστε και διεστραμμένοι. Γιατί αν είχαμε πίστη θα μπορούσαμε να κάνουμε άλλα κόλπα. Εκεί λοιπόν που λέμε, ναι Θεέ μου πιστεύω, αύριο κιόλας εκκλησία, καιρή, ο παπάς θα βγάλει τον λόγο, θα πει δόξα ο Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών στο τέλος και τα λοιπά, και θα αρχίσει ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ναι, αλλά εμείς δεν μπορούμε να κουνήσουμε πολυκατοικίες γύρω μας, άρα δεν έχουμε πίστη. Τι γίνεται? Και δεν φτάνει που δεν έχουμε πίστη, είμαστε και διαστραμμένοι. Το τι παιδευόμαστε ρε Δημοσθένη, θα πει κανένας. Α.
Το ταξίδι στην Ιθάκη έχει αξία. Έλθετε πρόσμε, λέει ο Χριστός, πάντε σηκωπιώντες και επεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Ναι, αλλά ο Χριστός το λέει. Κανείς δεν κουνιέται να πάει όμως. Αγαπητοί φίλοι, δεν πάει κανείς. Μα λέει, είναι το δύσκολο το αυτό. Μου θυμίζει αυτό τώρα την άλλη παραβολή που έκανε τραπέζι, πώς το λέει εκεί πέρα, κάποιος και τους κάλεσε ας πούμε σε γάμους, στο γάμο στο τραπέζι, και άλλος λέει αγρόν αγόραζε, άλλος ξέρω εγώ δουλειά είχε. Φωνάζει ο Χριστός, βαράει την πόρτα, τακ 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 συνέχεια, τίποτα, χαμπάρι. Χαμπάρι! Άλλοι ασχολούνται με το πότε εορτάζουν τα επουράνια, αν εορτάζουν με το παλιό ή με το νέο ημερολόγιο. Καλά, μεγαλύτερο καραγκιοζλίκι από αυτό δεν έχω ακούσει, παιδιά. Ειλικρινά, πιστέψτε με, σαν άνθρωπος αμαρτωλός, σαν άνθρωπος που ζει στον κόσμο αυτό μέσα, μεγαλύτερο καραγκιοζλίκι δεν έχω ακούσει μέσα στην ορθόδοξη διαδικασία, έτσι, της εκκλησίας μας, από αυτό το πράγμα. Αν τα επουράνια συνεορτάζουν και αγάλλονται με το νέο ή με το παλαιό ημερολόγιο. Νομίζεις και τα επουράνια έχουν χρόνο όπως έχουμε εμείς σε αυτόν τον κόσμο και ασχολούνται με τα καραγκιοζλίκια και τις μπούρδες μας και τις ιδωλολατρίες μας και ό,τι άλλο θέλεις κάνουμε εδώ πέρα. Έχουμε αφήσει την ουσία και έχουμε μπει στην τυπολατρία. Ουρές να προσκυνήσουν το σκήνομα του μοναχού που δεν έλειωσε. Ουρές να προσκυνήσουν το ένα. Ουρές να προσκυνήσουν το άλλο. Και όταν έρθει η ώρα στο πρόσωπο του συνανθρώπου τους να δουν τον Χριστό και να τον βοηθήσουν, οι υποκριτές, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, οι σύγχρονοι αυτοί αρνητές του Χριστού, γυρίζουν το κεφάλι από την άλλη μεριά. Αμήν, λέγω ημήν, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, ότι στην ουρά κάθεστε για να προσκυνήσετε ένα κομμάτι ύφασμα ή ένα σκήνομα ή ξέρω εγώ τι άλλο, αλλά το συνάνθρωπο που κλαίει και οδύρεται δεν του δίνεται σημασία. Αυτό θα έλεγε ο Χριστός σήμερα, μάγκες. Το πιάσαμε? Εγώ δεν ξέρω να μιλάω παπαδίστικη γλώσσα. Εγώ δεν είμαι γέροντας της Ορθοδοξίας. Ξέρω όμως τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο. Ξέρω τι γίνεται και στον άλλο. Και αυτά από τα λόγια που λέω αυτή τη στιγμή μπορεί να μην τα λέω με τον μιλήχιο τρόπο που θα μπορούσε να μιλήσει ένας φωτισμένος γέροντας, αλλά τα λέω μέσα από την καρδιά μου και είναι λόγια αληθινά. Και αν θέλετε να το πάρετε και από αλλιώς, αν διαβάσετε την Αγία Γραφή μέσα, το Ευαγγέλιο, και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος καντήλια και μπινελίκα τους έριχνε. Το καταλάβαμε και του κόψαν το κεφάλι. Το πιάσατε? Δεν έχετε, λέει, πίστη. Σε ποιους? Στους Αποστόλους που τον είχαν μπροστά του. Οι Απόστολοι ήταν ανίκανοι να διαδώσουν το Ευαγγέλιο, μέχρι που Άγιο Πνεύμα μπήκε μέσα τους και τους μετέτρεψε για να είναι άξιοι και ικανοί να μπορούν να δουν και να εκτελέσουν τον αγώνα τον οποίο τους έβαλε ο Θεός να εκτελέσουν. Τους μετέτρεψε. Αν δεν τους είχε μετατρέψει, δεν υπήρχε περίπτωση να μπορέσουν να κάνουν οτιδήποτε.
είστε, λέει, άπιστοι. Αν επομένως, ρε παιδιά, οι Απόστολοι ήταν άπιστοι, έχοντας τον Χριστό μπροστά τους, πριν την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος, πριν τη θεϊκή παρέμβαση που υπήρξε για να τους κάνει ικανούς, αν ήταν άπιστοι αυτοί, εμείς τι είμαστε? Επομένως, το δρόμο, τον ανηφορικό, το στενό, το γεμάτο αγκάθια, κατά μήκος του οποίου, του κακοτράχαλου αυτού μονοπατιού, αν το δούμε έτσι μεταφορικά, πρέπει και να κουβαλάμε και σταυρό, δεν έχουμε μπει ακόμα, αφού είμαστε άπιστοι. Και ξέρετε ποια είναι η φάση. Για να γίνεις πιστός πρέπει να κάνεις δύο πράγματα. Πρώτα, πρέπει να ανακαλύψεις πού είναι ο σταυρός που πρέπει να σηκώσεις. Πρέπει να το πάρεις απόφαση ποιος είναι ο σταυρός. Γιατί σταυρουδάκια μικρά για τον καθένα και την καθεμία υπάρχουν πολλά. Σας έχω πει και άλλη φορά, βάλτε τα κάτω με τον εαυτό σας. Ο καθένας έχει ένα κεντρικό σταυρό μεγάλο που πρέπει να σηκώσει. Και κάθε μία. Το πιο δύσκολο πράγμα, εκεί που ο εγωισμός σου σε εμποδίζει να γυρίσεις να κοιτάξεις, εκεί είναι ο σταυρός σου. Και αφού ανακαλύψεις το σταυρό και τον σηκώσεις, μετά λέει να ακολουθήσω την ανηφορική οδό. Δεν κατάλαβες, φίλε? Μετά πρέπει να τη βρεις την οδό. Είναι δύσκολο, είναι τόσο στενό το δρομάκι. Μέσα στους λαμπερούς δρόμους των βιβλίων που επίτηδες επέλεξα και σας έδωσα και θα σας ξαναδώσω. Είναι τόσο βολικά και λαμπερά αυτά που δίνουνε. Και ειδικά όταν η Mother Company αρχίζει να ξεσκίζει τους πάντες, θα δώσει τέτοιες πνευματικές διεξόδους, προτιμητές, δρόμους φαρδιούς, φωτεινούς, ελαφρά κατηφορικούς, γεμάτους ροδοπέταλα. Ανάμεσα, μέσα σε αυτό το πνευματικό χάος των φωτεινών δρόμων, η μικρή ατραπός που οδηγεί στη φωτεινή πατρίδα, αγαπητοί φίλοι, είναι πολύ δύσκολο να γίνει αντιληπτή. Έχοντας λοιπόν όλες τις καθημερινές δυσκολίες και έχοντας σηκώσει ο καθένας ή κάθε μία το σταυρό, τσακίζοντας το εγώ του, εφαρμόζοντας αυτό που είναι γραμμένο στο όρος, αν δεν πεθάνεις πριν πεθάνεις, θα πεθάνεις όταν πεθάνεις, πρέπει να πεθάνεις πριν πεθάνεις, να μην έχεις εγώ, έτσι σηκώνεις το σταυρό, μετά πρέπει να ανακαλύψεις και το δρόμο. Πώς θα γίνουν αυτά τα δύσκολα? Μα οι μαθητές δεν μπορούσαν να το κάνουν. Πώς θα γίνει, ρε παιδί μου? Μα δεν μπορούμε, πώς θα γίνει? Μα είναι πολύ απλό, το λέει ο Χριστός. Είμαι στο κατά Ματθαίον Ιωταζήτα κεφάλαιο, στίχος 21. Όλο το στραβό το φροντίζουνε, δηλαδή το να είμαστε άπιστοι και διεστραμμένοι και να ζούμε στον διεστραμμένο κόσμο, στον πλανήτη φυλακή, μας βάζουν να ζούμε το γένος των δαιμόνων, η Νάχερ Μπέν. Τούτο δε το γένος ούκ εκπορεύεται. Δεν φεύγουμε πάνω από το κεφάλι σας. Ή μη παρά μόνον εν προσευχή και νηστεία. Με απάρνηση αυτού του κόσμου, νηστεία και προσευχή. Στον κόσμο θα ζεις. Δεν λέω, θα ζεις σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά μην τον αφήνεις να σε πάρει από κάτω. Και να δείτε πως τα πάντα. Τι έλεγε ο Παπασάβας? Γιατί ρώτησε κάποιος πως τα καταφέρουμε. Εδώ λέει φροντίζει για τα σκουλίκια ο Θεός. Δεν φροντίζει για μας. Όποιος ζητήσει παίρνει, δεν λέει η Γραφή? Γιατί αν η Γραφή δεν μας λέει αλήθεια, δεν έχει θέμα να συζητάμε οτιδήποτε. Η Γραφή όμως λέει αλήθεια. Το δε γένος τούτο των δαιμόνων, δηλαδή η φυλακή αυτή,
ούκ εκπορεύεται, δεν φεύγει από πάνω μας. Ημίαν προσευχή. Μιλήστε στο Θεό, ζητήστε Του. Πόσο διαβάσαμε ρε παιδιά, να σας πω. Διαβάσαμε 2 στίχους ουσιαστικά, 3. Ούτε 10 σειρές δεν διαβάσαμε. Και συζητάμε για αυτό το πράγμα. Και είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Με προσευχή. Δεν φεύγει αλλιώς. Δεν γίνεται. Επομένως, έχω πίστη όταν λέει κάποιος, λέει χαζομάρες. Οι Απόστολοι δεν είχαν πίστη. Θα έχουμε εμείς? Ο γενεά άπιστη και διεστραμμένη. Τούτο δε το γένος, οι δαίμονες, είναι ένα από ένα γένος, ένα είδος πλασμάτων από αυτά που δημιούργησε ο Θεός. Έτσι. Ούκ εκπορεύεται, δεν φεύγει παρά με προσευχή και νηστεία. Τι λέει ο ξύλινος ο λόγος? Δεν θα τρως, ξέρω εγώ, κρέας την τάδε μέρα και λάδι την τάδε και ξέρω εγώ και αυτό. Η νηστεία, νηστεία, νηστεύω, κατά λέξη λέξη, σημαίνει δεν τρώω τίποτα. Δεν αφήνω να μπει μέσα μου τίποτα από αυτό τον κόσμο. Ποιες είναι οι είσοδοι μας από αυτό τον κόσμο? Το στόμα που τρώμε. Τι έλεγα χθες, τι έλεγα και πριν. 5 εισόδους έχουμε. Όπως ένα υπολογιστή, ένα μηχάνημα, 5 input, οι 5 αισθήσεις. Τι ακούμε, τι βλέπουμε, τι γευόμαστε. Τι ακουμπάμε, τι μυρίζουμε. 5 εισόδους. Ακόμα και αν τρως για να διατηρήσεις τη ζωή, σφράγισε τις 5 εισόδους. Φράγισε τις 5 εισόδους. Και επανέρχομαι, γιατί για μένα, εγώ το βουλώνω, αλλά βλέπω πολλά από τα σχόλια και κάποια είναι πολύ σημαντικά και τα κρατάω. Κάποιος μεγαλοπιστός, όταν εγώ σας έδινα αυτά τα βιβλία με την τάντρα και τα αυτά, είπε, για να σας προστατεύσει ας πούμε από τον Κακόλιακόπουλο ίσως, το μόνο που πρέπει να ξέρουμε είναι ο λόγος του Θεού. Καληνύχτα. Έριξε τη βόμβα και έφυγε. Ναι. Και αν το μόνο που πρέπει να ξέρουμε είναι ο λόγος του Θεού, αφού τόσα εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο τον ξέρουν, γιατί δεν υπάρχουν παρά ελαχιστότατη πιστή ανάμεσά μας? Ελαχιστότατη. Πόσοι από εσάς μπορείτε να δείτε ποιοι είναι οι νεφελήμ που ζουν ανάμεσά μας? Πόσοι μπορείτε να δείτε να διακρίνετε τους δαίμονες? Πόσοι μπορείτε να δείτε την δαιμονική ενέργεια στα δίκτυα που στείλουν τα υπερβατικά? Πόσοι? Μη μου απαντάτε, ξέρω την απάντηση. Άρα δεν υπάρχει πίστη. Μέχρι λοιπόν να αποκτηθεί αυτή η πίστη, το δόγμα know your enemy είναι βασικό. Μάθε τον εχθρό σου, μάθε τις παγίδες του διαβόλου. Και οι παγίδες του διαβόλου δεν είναι μόνο
οι καμπαλίστριες πόρνες σαν τη Μαντόνα και την, πώς τη λένε την καινούργια, τη σχετικά καινούργια, τη συνεχιστριά της, πώς τη λένε εκείνη, την Γκαγκά, μια ξεφωνημένη, ξέρω εγώ, Γκαγκά, πώς τη λένε, Γκάγκα, Γκαγκά, το πιάσαμε. Δεν υπάρχει πίστη, πίστη, προσευχή και νηστεία. Γι' αυτό και έγραψα και ένα κεφάλαιο στην προηγούμενη τριλογία, αυτοί που δεν πιστεύουν στα μάτια τους. Γενναία άπιστη και διεστραμμένη. Βλέπουμε διεστραμμένο τον κόσμο, όχι όπως είναι στην πραγματικότητα. Πολλαπλά διεστραμμένο, δηλαδή δεν φτάνει που δεν βλέπουμε τον αληθινό και βλέπουμε τον ψεύτικο. Και στον ψεύτικο μέσα έχουμε διεστραμμένη αίσθηση, το τρελό νερό. Πάει ο άλλος, σκοτώνει, καθαρίζει, αυτό είναι μαγκιά, έτσι. Μαγκιά. Κάνει ο άλλος ό,τι βλακεία θες, μαγκιά. Άπαιχτος, ξέρω εγώ. Και λέει πώς θα φύγετε από αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ, αφού δεν μπορούσαν οι Απόστολοι, θα μπορέσουμε εμείς. Και λέει, τούτο δε το γένος σου ούκ εκπορεύεται. Αυτό δε το γένος ο δαιμόνων δεν φεύγει. Ή μη εν προσευχή και νηστεία. Δηλαδή, σταδιακή μείωση του κατά πόσο σε αγγίζουν τα του κόσμου, οι απολαύσεις του, οι επιθέσεις του, ο τρόμος που εκπέμπουν τα δελτία ειδήσεων, κατά πόσο σε αγγίζουν, πόσο μπορούν να σε αγγίξουν. Γιατί κάνουμε ένα λάθος. Δηλαδή μέσα μας, βαθιά μέσα μας, ξέρουμε ότι είμαστε αθάνατοι. Επομένως, όταν κάτι εδώ είναι στραβό, μας φοβίζει, νομίζει και να το έχουμε στην αιωνιότητα. Αλλά παιδιά, ζούμε 50, 60, 70, 80, 100 χρόνια, πόσο θέλετε. Δύο, ανάλογα. Άρα δεν είναι για πάντα. Δεν είναι για πάντα. Τι λέει ο Χριστός? Μη σας φοβίζουν αυτοί εδώ, λέει, γιατί το πολύ πολύ να σας σκοτώσουν. Όταν σου πάρουν το ακίνητο, το πολύ πολύ να σας σκοτώσουν. Τους άλλους, λέει, εγώ θα σας δείξω ποιον θα φοβάστε, ε. Τους άλλους που φεύγουν μόνο με προσευχή. Κανείς δεν μπορεί να σου στερήσει την προσευχή. Έστω σε πιάνουν και σε βάζουν φυλακή, μπορείς να προσεύχεσαι. Σε πιάνουν και σε βάζουν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Μέχρι τελευταία στιγμή μπορείς να προσεύχεσαι. Έτσι. Προσευχή και νηστεία. Προσευχή στα input, επομένως, στις επιδράσεις. Από τις πέντε οδούς, από τις πέντε εισόδους στο είναι μας, έτσι. Νηστεία, στα μάτια, στο τι ακούμε, στο τι βλέπουμε. Αγαπητοί φίλοι, μεγάλη παρότρινση του Χριστού είναι το φεύγε και σώζου. Έτσι, όπως λέει και εδώ και η νίκη ζωής, πίστη είναι βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Σαφώς, όπως ακριβώς, έτσι, έτσι ακριβώς το λέει η Ορθοδοξία. Βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων, που δεν τα βλέπεις. Δηλαδή προσευχή, δεν μπορώ, μα δεν μπορείς, το κάνει ο Θεός, τι σε νοιάζει. Χθες σας έλεγα, ζητάτε το, κάντο μου πες. Κάντο, πες. Δεν μπορώ, μα κάντο, δεν μπορώ. Μα είναι δεδομένο ότι δεν μπορούμε εμείς. Κάντο, ρε φίλε, κάντο εσύ, πώς το λένε. Κάντο. Και ζητήστε για άμεση βοήθεια από το φύλακα άγγελο να έρθει να σας βοηθήσει. Ο φύλακας άγγελος που έχει ο κάθε βαφτισμένος ορθόδοξος, έχει τον δικό του, πριβέ. Μας τον δίνει πριβέ, το καταλαβαίνετε. Όταν έχεις ένα πρόβλημα, πες του με πίστη, πες το. Δεν κάνω πλάκα, παιδιά, κάντε και δοκιμία αν θέλετε. Φύλακα άγγελε, τώρα πες, κάνε κάτι, τώρα, αυτή τη στιγμή. Αλλά για σοβαρά πράγματα, ε, όχι για να σας κάνει το αυτοκίνητο από 100 άλογα να γίνει 500. Εντάξει. Λοιπόν, είπαμε,
είμαστε άπιστοι, τετελεσμένο. Πώς θα γίνουμε πιστοί, ζητήστε το, το Θεό. Αφού αυτό είναι το όπλο, δεν έχει άλλο. Και προσοχή στα input. Πέντε εισόδους έχουμε. Θέλω να πω κι άλλο. Λέει ο άλλος, ορεξάτος ήρθες, τι να κάνουμε ρε παιδες, να μην κάνω κι εγώ λίγη εκπομπή. Λοιπόν, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο ΚΑ, στίχος 18, πρωίας δε επανάγων εις την πόλη επίνασε. Το πρωί λέει, επιστρέφοντας στην πόλη, πείνασε ο Χριστός και είδε μια σικιά πάνω στον δρόμο και δεν βρήκε παρά μόνο φύλλα. Έτσι. Δεν είχε καρπούς. Και της λέει, μικέτη εξού καρπός γέννητο εις τον αιώνα. Και εξηράνθη παραχρήμα, παραχρήμα σημαίνει αμέσως, ησική. Εδώ έχουμε διάφορα να πούμε, μέσα σε μερικές σειρές έχουμε να πούμε πολλά. Διότι δεν διαβάζουμε απλά, όπως λέει ο Παπασάβας, δυο σιρούλες και δούλεψε το, δούλεψε το. Δούλεψε, δεν είναι κάτι, ακούστε το Ευαγγέλιο, δεν είναι κάτι το διαβάζεις γιατί το διάβασα. Εδώ μιλάμε, αγαπητοί φίλοι, για το λόγο που ο Θεός φρόντισε κατά το δυνατόν αναλύωτος να έρθει σε εμάς στα χέρια μας. Έτσι. Τι λέει εδώ ο SOS, δεν έχουμε μόνο 5 input, είναι παραπάνω. Ρε φίλε, αν έχουμε παραπάνω, πες μας, να ξέρουμε κι εμείς, να τα προσέχουμε και εκείνα αν μπορούμε. Λοιπόν, και λέει, καταρχήν πώς ξεράθηκε, απλά της απορρόφησε την ενέργεια, ιδιότητα που έχει και η Βασιλομήτωρ, πέρασε ενέργεια, κρακ, ξεραίλα. Αλλά ο Χριστός τώρα, έχει σημασία τι είπε, όχι, αυτό ήταν κάτι πολύ απλό. Να ξεράνει μια σικιά, αυτό το κάνει και η Λίλιθ που λένε, έτσι. Λοιπόν, μικέτη εξού καρπός γίνεται, ποτέ να μην γίνει καρπός, να μην ξαναβγάλεις καρπούς, εις τον αιώνα. Σε ποιον αιώνα? Ο αιώνας, είπαμε, είναι το σύνολο, όλο το χωροχρονικό συνεχές μες το οποίο ζούμε. Ο αιώνας είναι όλος ο χώρος και ο χρόνος μαζί. Ο αιώνας, ο απατεώνας, που λέει, έτσι. Όλο μαζί, κομπλέ. Όλος ο χώρος, ο χρόνος μας στον οποίο ζούμε, ο ψεύτικος που τον έχει κάνει ο διάβολος. Για να ζούμε μέσα του. Τι λέει ο Καπλαμάς 1010. Είμαι 39 χρονών και ποτέ δεν έχω ακούσει αυτά τα λόγια και πουθενά. Με καθαρά απλά λόγια και άλλα τόσα ανδύσεις, δεν νομίζω ότι μπορεί να τα αποδώσει κάποιος έτσι. Αισθάνομαι τυχερός που σε ακούω, φίλε Δήμο. Εγώ αισθάνομαι τυχερός που διαβάζω, φίλε, αυτά που λες. Και ευχαριστώ για την παρέα σε όλους σας. Να συνεχίσουμε όμως, γιατί έχει ζουμί παρακάτω. Και ειδώντες οι μαθητές, και καθώς το είδαν, λέει, οι μαθητές του, εθαύμασαν λέγοντας, και πώς παραχρήμα εξηράνθη σική, και πώς ξεράθηκε η σική αμέσως. Πρόσεξε το καραγκιοζλίκι ανθρώπινο τώρα, έτσι. Πρόσεξε. Έχουν μπροστά τους αυτόν που πιστεύουν ότι είναι Υιός Θεού. Γιατί το έχουν ήδη ομολογήσει. Σύ, λέει, Υιός Θεού. Σύ είσαι. Κινδυνεύουν μαζί τους, καθώς τους κυνηγάνε οι Εβραίοι. Έτσι. Είδανε τα θαύματα πριν, έβγαζε δαιμόνια αυτά και τους παραξένεσε πως ξεράθηκε η σικιά. Και αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπε αυτής. Αποκριθείς δε ο Ιησούς, παιδιά, είναι 2-3 σελιδίτσες παραπέρα που τους είπε ότι είστε άπιστοι, έτσι. 2-3 σελιδίτσες παραπέρα είμαι. Και τους λέει, αμήν λέγω ημίν, εάν έχετε πίστην και μη διακριθείτε,
Έτσι. Αν έχετε πίστη, λέει, ου μόνο το τι σηκείς πείσετε, έτσι, αν έχετε πίστη, λέει, και δεν διστάζετε, γιατί εδώ έχουμε μια τρομερή λέξη αυτή τη στιγμή. Ας το διαβάσω όλο, τις δύο τρεις σειρούλες, και να το δούμε όλο μαζί. Εάν έχετε πίστη και μη διακριθείτε, ου μόνο το τι σηκείς πείσετε. Αν έχετε πίστη, λέει, και δεν κολώνετε, ρε παιδί μου, δεν διστάζετε σε αυτή την πίστη, δεν σταματάτε, σε σταματάει ο αιών ο απατεών. Δηλαδή έχω ένα γραφείο μπροστά μου, το χτυπάω με το χέρι μου και το χέρι μου αισθάνεται το ξύλο και πονάει, ενώ θα έπρεπε κανονικά να περνάει από μέσα, γιατί το ξύλο δεν υπάρχει. Ούτε το υλικό μου χέρι, το βιολογικό, υπάρχει. Υπάρχει το αληθινό μόνο. Προσέξτε εδώ. Αλλά καν το όρι του το υπείτε. Πάλι ο Χρυσός εκεί τους πιέζει το χαβάτο, για να τους δώσει ό,τι πιο μεγάλο πήρε γύρω γύρω. Στο όρο αυτό, λέει, αν πείτε άρθητη, σήκω και βλύθητη στην θάλασσα, γεννήσετε. Αν του πείτε σήκω και πάνε πέσει μες στη θάλασσα, θα γίνει. Ποιος είχε πίστη, ρε παιδιά? Για μισό λεπτό. Περίμενε μισό λεπτό, γιατί εδώ έχουμε σαλτάρι τώρα. Ποιος είχε πίστη? Εμείς δηλαδή είμαστε χριστιανοί και δεν έχουμε πίστη. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ο Δίας που έπαιρνε βουνά δηλαδή και τα πετούσε πάνω στους γίγαντες, στους τιτάνους, στους νεφελίμ, είχε πίστη? Ναι, είναι η απάντηση. Πώς γίνεται, λέει, να είναι αυτός πιστός και να είναι σε στάση τώρα που δεν έκανε, που δεν άκουγε τους αγγελιοφόρους του Θεού που πήγαινε ο Ελσεντάι και του λέει κάνε έτσι, κάνε αλλιώς, και δεν έκανε τίποτα. Αυτός είχε πίστη και δεν είχαμε εμείς. Μπλέκουμε κάτι. Μπλέκουμε κάτι. Μπλέκουμε το τι είναι η πίστη, μάλλον. Τι θέλω να πω? Η δική μου, η δική σας προαίρεση είναι υπέρ του Θεού και του Δία, αν δεχτούμε ότι ισχύει το ότι έπαιρνε βουνά και έλεγε φύγε εσύ, πάνε εκεί και τα λοιπά, έτσι. Η δική μας προαίρεση είναι υπέρ του Θεού και του Δία ήταν εναντίον του Θεού. Ναι, αλλά όταν ο Χριστός μας λέει γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς από τα δεσμά αυτού του κόσμου και του διαβόλου, πακέτο κόσμος διάβολος, τι είναι? Το σύνολο της αμαρτίας. Όλα τα αμαρτωλά σε αυτόν τον κόσμο τα κάνουμε, έτσι. Προσέξτε εδώ τώρα. Ο Δίας δεν είχε καλή προαίρεση απέναντι στον Θεό, αλλά πίστευε και ήξερε ότι ο κόσμος αυτός είναι ψεύτικος και μπορούσε να διαχειριστεί. Μπορούσε να διαχειριστεί το Μάτριξ. Εμείς έχουμε καλή προαίρεση απέναντι στον Θεό, αλλά πίστη δεν έχουμε. Επομένως, σε τι πράγμα, ρε παιδί μου, πρέπει? Σε τι πράγμα πρέπει να έχουμε πίστη? Τι είναι αυτή η ρημάδα, η πίστη? Είναι το κεντρικό θέμα. Στο γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Γιατί αν μάθεις, γνώσεστε, με πραγματική γνώση, όχι απλά τα άκουσα αλλά δεν το πιστεύω, όχι το δέχομαι, εγώ το δέχομαι, εγώ τα πιστεύω αυτά τα πράγματα, λέμε, τα δέχομαι αυτά τα πράγματα. Ναι, ρε μάγκες, αλλά για μισό λεπτό. Εδώ είμαστε κοντά στο ζουμί αυτή τη στιγμή, πολύ κοντά είμαστε στην πηγή. Δηλαδή όλοι εμείς δεχόμαστε και θέλουμε να είμαστε με τον Θεό. Δεχόμαστε ότι ο Χριστός είναι ο Θεάνθρωπος, σύμφωνοι, τα δεχόμαστε όλα, θέλουμε την καλοσύνη του Θεού, θέλουμε το ένα, θέλουμε το άλλο. Πίστη δεν έχουμε. Μα αφού δεν δεχόμαστε τον Θεό, δεν έχουμε πίστη. Ο διάβολος που μπορεί να τα κάνει αυτά είναι αντίθεος, θεομάχος. Ναι, αλλά έχει πίστη. Σε τι πράγμα? Σε τι πράγμα, ρε, έχει πίστη? Στο ότι ο κόσμος είναι ψεύτικος και τον έκανε αυτός. Εκεί καταλήγουμε.
πίστη στο Θεό έχουμε. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι ζούμε σε ψεύτικο κόσμο. Κολλάμε. Κολλάμε, έχουμε εκπαίδευση με χίλιους μύριους διαφορετικούς τρόπους από μικρά παιδιά. Από το ίδιο το σώμα με το οποίο γεννιόμαστε, από τη μάνα μας. Τι λέει ο Χριστός? Ήρθα να φέρω πόλεμο και μάχαιρα ανάμεσα στον πατέρα και το γιο, στη θυγατέρα και τη μητέρα. Οι ρίζες μας οι ίδιες μας οδηγούν στο να έχουμε την διεστραμμένη πίστη ότι ό,τι έχουμε αυτό είναι γύρω μας, μόνο αυτό. Και ενώ το ξέρουμε βαθιά μέσα μας, κανείς δεν σκέφτεται ότι οι μέρες του είναι μετρημένες. Μήπως δεν σας αισθάνουμε μερικούς τα 75, 78, 80 χρόνια που ζουν συνήθως οι άνθρωποι? Μήπως θέλετε να τα κάνουμε 180? Το ρολόι τρέχει. Οι μέρες του καθενός μας και της καθεμιάς είναι μετρημένες. Και ενώ πριν μερικές σελιδίτσες, ρε παιδιά, ήταν ξανά γραμμένο, ξανά το ίδιο. Εάν έχετε πίστη και μη διακριθείτε, αν έχετε πίστη και δεν διστάζετε, έτσι, ου μόνο το τη σικής πείσετε, όχι μόνο τη σικά, αυτό με τη σικά θα κάνετε, αλλά καν το όρι τούτο υπείτε άρθητη το όρος, θα πείτε σήκω στον αέρα και βρίθητη στην θάλασσα και πάνε με στη θάλασσα, γεννήσετε και θα γίνει. Αυτό ήταν στίχος 21. Προσέξτε τι λέει 22. Και πάντα όσα εάν αιτήσετε και όλα όσα ζητήσετε εν τη προσευχή πιστεύοντες λείψεστε. Και όλα όσα ζητήσετε κατά τη διάρκεια της προσευχής σας, κατά τη διάρκεια του μιλήματός σας προς τον Θεό, πιστεύοντες, πιστεύοντας ότι ο Θεός μπορεί να το κάνει, λείψεστε, θα τα πάρετε, game over. Τελειωμένο είναι το πράγμα. Λιγμένο το πιάσαμε. Είναι ξεκάθαρο. Και παρακαλώ πολύ, αυτά όλα που είπαμε μετά τον Εθνικό Ύμνο, τα υπερκουρτινιάρικα, να τα βάλετε και να τα διαδώσετε και να υπάρχουν παντού μέσα στο YouTube για να τα ακούει ο κόσμος. Όλοι να το ανεβάσετε, αφού το πάρετε, νομίζω ο Μπίλι και κάποιοι άλλοι τα κόβουν αυτά, τα τεμαχίζουν, να το πάρετε, Περιπίστεως να το ονομάσετε, Λιακόπουλος Περιπίστεως, και να το βάλετε, βάλετε μια φωτογραφία της Παναγίας εκεί πέρα, βάλτε να τα ακούσει ο κόσμος. Δηλαδή το λέει τόσες πολλές φορές και το λέει συνέχεια, γιατί είναι αδύνατο να το πιάσουν οι άλλοι, έτσι, ή δεν θέλουν να το πιάσουν. Και εμείς τώρα που το συζητήσαμε τόσο ωραία, και ντεμέκ το πιάνουμε και ξέρω εγώ, για βγες απέναντι και πάρε την πολυκατοικία, πάντη λίγο πιο μακριά εσύ που με ακούσε εκεί, ή αν είσαι σε καμιά πιο, σε κάνα πιο ερημικό μέρος, είσαι τυχερός και δεν είσαι μέσα στο κέντρο πόλης, για ακού να κάνω βουνό. Τι λέει ο πολέμαρχος? Αέρας γίνομαι και περνάω ανάμεσά τους και τους παίρνω τα κεφάλια καθώς υλοποιούμε πίσω τους. Πίστη, διαχείριση του matrix, του software αυτού του κόσμου. Δεν πειράζει που μιλώντας για θέματα λέει πίστεως χρησιμοποιείτε ορολογίες ηλεκτρονικών και ξέρω εγώ. Τι λέτε ρε παιδιά, όλα ένα πράγμα είναι. Όλα είναι μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Game over. Όλα εδώ είναι, τα πάντα. Αυτός είναι ο κόσμος ο ψεύτικος. Πίστη. Γι' αυτό πάντα έλεγα, πίστη σε τι πράγμα? Πώς γίνεται να μην αγαπάει ο διάβολος τον Θεό, να τον μισεί και να μπορεί να κουνάει βουνά? Πώς θα έρθει ο Αντίχριστος και θα κουνάει βουνά και θα αλλάζει το σχήμα του ουρανού και ξέρω εγώ και το ένα και το άλλο? Μα θα διαχειρίζει ο διάβολος που είναι μέσα του, θα διαχειρίζεται το matrix του κόσμου τον οποίο έφτιαξε. Το software, πώς το λένε. Ο διάβολος έχει πίστη.
Γιατί πιστεύει ότι ο Θεός είναι ο παντοδύναμος. Ο διάβολος έχει πίστη γιατί πιστεύει ότι ο κόσμος αυτός είναι ψεύτικος. Απλά είναι θεομάχος. Εμείς θέλουμε να είμαστε με τον Θεό, πίστη δεν έχουμε. Διότι βομβαρδίζονται οι πέντε αισθήσεις μας. Από τη στιγμή ακόμα τη χρονική που δεν θυμόμαστε, δηλαδή μνήμες υποσυνείδητες από τότε που είμαστε μωρά, ας πούμε, και εκπαιδευόμαστε. Εκείνο το μη εκεί τζιζ θα καείς, μη μπουμ θα πέσεις. Μας διδάσκουνε. Και έχουμε και τον αρχαίο φόβο στόκ μέσα, τον συμπεφωνημένο στην πόλη Ίκα. Έτσι. Ο γάτος λέει θα μετακινήσει την πεθερά. Τι λέει ο Γατάκος, Δήμο, αυτό το έχουν σαν καραμέλα δωδεκαθεριστές με το παράδειγμα της Σικιάς ότι είναι ο Θεός του μίσους. Καλά, εντάξει, είναι Θεός του μίσους ο Χριστός. Και ο Πολέμαρχος θα έρθει και θα παίρνει κεφάλι και θα βάζει στα παλούκια στην εγκρατεία, θα λένε ότι είναι ο Πολέμαρχος του μίσους, εντάξει, οκ. Okay. Καλά, ο Πολέμαρχος δεν έχει χαμπάρι, είναι Πολέμαρχος, δεν είναι κρατικός λειτουργός. Δεν είπαμε θα στείλει κανένα κρατικό λειτουργό, κανένα, ξέρω εγώ, της νομαρχίας εδώ πέρα ο Θεός. Πολέμαρχο θα στείλει. Κεφάλια θα παίρνει. Δηλαδή, αυτά που λέει μέσα το Ευαγγέλιο, καθώς βλέπετε, αγαπητοί φίλοι, μπορούν να είναι εξίσου αλλά και πολύ περισσότερο εντυπωσιακά από αυτά που γράφουν μέσα οι γραφές που κατασκευάστηκαν στην Τάκλα Μακάν για να έρθουν να πουλήσουν εφέ περί φωτισμένων μυαλών και να γνωρίσεις τον φωτισμό και τον ξέρω εγώ και το αυτό. Δεν έχει εφέ το Ευαγγέλιο. Είναι πολύ απλά τα λόγια. Πολύ απλά. Πολύ απλά τα λόγια. Και πάντα όσα εάν αιτήσετε, ξεκάθαρο, μια κουβέντα, και όλα όσα θα ζητήσετε, εν τη προσευχή πιστεύοντες, κατά τη διάρκεια της προσευχής πιστεύοντας, έτσι, λείψεστε. Εδώ έχουμε ένα ωραίο θεματάκι κι άλλο. Λέει κι άλλο, δυο σειρές συζητάμε 100 ώρες. Έχουμε ωραίο θέμα, γιατί είναι καλό. Έστω ότι η πίστη μας δεν είναι αρκετή, όχι έστω, είναι τετελεσμένο, ότι η πίστη μας δεν είναι αρκετή για να κουνάμε βουνά ή έστω το ποτήρι με τον καφέ, έτσι, τίποτα δεν μπορούμε να κουνήσουμε. Μάλιστα. Τι λέει όμως ο Χριστός, επειδή ξέρει, λέει, μπορείς να το κάνεις επειδή δεν έχεις πίστη, αλλά έχεις πίστη έστω στο ότι ο Θεός μπορεί να το κάνει, έτσι, ζήτα το στην προσευχή. Δηλαδή δεν θα πας εκεί βέβαια να πεις Θεέ μου κούνε ένα βουνό, ας πούμε, για να πιστέψω ότι υπάρχεις, γιατί έχουμε και τέτοια πράγματα που σκέφτεται μερικοί. Ου πειράσεις Κύριον τον Θεό σου, μην πας να βάλεις σε πειρασμό τον Κύριο τον Θεό σου, λέει, έτσι, στην Παλαιά Διαθήκη είναι γραμμένο αυτό, νομίζω όμως και στο Ευαγγέλιο, δεν θυμάμαι πού όμως. Δηλαδή είσαι σε μια δυσκολία, μίλα στο Θεό, ζήτα του και η δυσκολία θα περάσει. Δηλαδή σας το λέω από προσωπικές
πάρα πολλές εμπειρίες σε πάρα πολλές διαφορετικές καταστάσεις, σοβαρές και δύσκολες. Θα μπορούσατε, μια πρόταση κάνω τώρα, δεν θα υποδείξω εγώ, αλλά αν θέλετε να κάνετε προσευχή για κάποιο πρόσωπο που το αγαπάτε, που είναι δικό σας, ζητήστε από το Θεό να κάνει το πρόσωπο αυτό να τον επιλέγει. Να επιλέγει, για παράδειγμα, τον Χριστόν και όχι τον Χρυσόν. Να τον επιλέγει. Θεέ μου, κάντον να σε επιλέγει. Γιατί αν επιλέγει τα του Θεού, δεν έχει κανένα πρόβλημα στον κόσμο αυτό. Κανένα απολύτως πρόβλημα στον κόσμο αυτό. Ζητήστε από το Θεό και θα πάρετε αυτό που έχετε ανάγκη. Μην του υποδείξετε τι έχετε ανάγκη. Το έχω πει πολλές φορές. Να του λέτε το πρόβλημά σας. Κι ούτε αυτό χρειάζεται αναλυτικά να το λέτε, γιατί εννοείται ότι ο Θεός ξέρει τι θεωρούμε εμείς όλοι, ο καθένας για την πάρτη του πρόβλημα. Ξέρει, Θεός είναι, δεν ξέρει τι από τι είμαστε αναχωρεμένοι. Ζητήστε του να σας βγάλει από αυτή την κατάσταση. Μην του υποδείξετε πως θα σας βγάλει από αυτή την κατάσταση. Ξέρει αυτός να κάνει το καλύτερο για τον καθένα μας. Προσευχή λοιπόν. Την πίστη την έχει άμεσα συνδεδεμένη με την προσευχή. Γιατί αν και η πίστη μας δεν είναι ικανή να μας κάνει να αντιμετωπίσουμε τον κόσμο αυτόν, τουλάχιστον μέσα στην απελπισία μας που δίνει ο διάβολος, απευθυνόμαστε στον Θεό και πιστεύουμε ότι μας ακούει. Αν πιστεύουμε ότι μας ακούει, μας ακούει. Και πρέπει να του πούμε, βοήθησέ μας. Ξέρει που έχουμε πρόβλημα και ξέρει πώς θα μας βοηθήσει. Δεν ανάγκη. Μερικοί προσεύχονται, ας πούμε, και μερικές, και εξηγούν στο Θεό, ας πούμε, το θέμα. Ρε παιδιά, έλεος. Λέτε να μην ξέρει ο Θεός που είναι το θέμα. Ζητήστε και θα πάρετε. Είναι πολύ απλό. Αυτή είναι η μέθοδος. Εγώ είμαι η οδός, λέει ο Χριστός. Έτσι. Δόξα ο Θεός, ημών η ελπίση, ημών δόξαση. Διαβάζω από την Αθανασία 888, που πριν μου διαμαρτυρήθηκε ότι την είπε ότι είναι νηπιαγωγείο. Λοιπόν, ας ασχοληθούμε λίγο με το post της Αθανασίας. Τη στιγμή που ζητάς κάτι από το Θεό, την ίδια στιγμή πάβεις να αγωνιάς γι' αυτό. Ξέρεις ότι θα γίνει. Αυτό είναι πίστη. Καλή μου Αθανασία, δεν συμφωνώ μαζί σου, διότι δεν δικαιούσε να ζητάς κάτι από το Θεό. Διότι αυτό το κάτι, και που ξέρεις ότι θα γίνει, σημαίνει ότι έχεις ζητήσει κάτι συγκεκριμένο. Και επειδή το ζητάς με πίστη, έτσι, ή μάλλον λες αυτό είναι πίστη. Δεν ισχύει αυτό που λες. Ξέρεις γιατί? Δεν ζητάς ποτέ, αυτό έλεγα, κάτι από το Θεό και ξέρεις ότι αυτό θα γίνει. Δεν ξέρεις τι θα γίνει. Στο Θεό πρέπει να πεις ποιο είναι το πρόβλημά σου. Ή μάλλον πρέπει αυτό που αισθάνεσαι, Θεέ μου, κάνε κάτι, αλλά όχι κάτι συγκεκριμένο. Διότι το πρόβλημα ο Θεός μπορεί να το λύσει με τρόπους που ούτε καν περνάνε από το μυαλό σου. Δεν μπορείς να ζητάς επομένως κάτι και να είσαι σίγουρος ότι θα γίνει αυτό το κάτι. Διότι μπορεί να ζητάς από τον Θεό χρήματα, για παράδειγμα, για πραγματικές βιωτικές ανάγκες, όχι αστεία. Όχι χρήματα να έχεις πλούτη. Τον άρθρο λοιπόν των επιούσεων.
τέτοιο πράγμα. Και ο Θεός, αντί να σου δώσει χρήματα και δουλειά για αυτό το πράγμα, να σου το δώσει διαφορετικά, να σου το κάνει αλλιώς. Θεός είναι αυτός το κάτω-κάτω. Δεν το υποδείξουμε εμείς. Επομένως δεν ζητάμε κάτι, και αυτό το κάτι θα είμαστε σίγουροι θα γίνει. Θέλουμε να πάρει από πάνω μας τα βάρη που δεν είναι και πολλά, που δεν είναι και λίγα, είναι πολλά. Και μάλιστα τα πολύ βαριά δεν είναι πολλά, είναι ένα-δυο συγκεκριμένα. Και θέλουμε να τα πάρει, θέλουμε να τα πάρει από πάνω μας. Με όποιο τρόπο αυτός θέλει. Πώς το λέμε αυτό? Το θέλημα του Θεού. Όχι, δεν υποδεικνύουμε εμείς. Ζητάμε κάτι και ξέρουμε ότι το κάτι θα γίνει. Αμάρα Θαρασία, δεύτερη φορά άλλο λες και άλλο λέω εγώ. Με συγχωρείς, δεν θέλω να σου πω, δεν εννοώ κάτι άλλο ας πούμε. Απλά μου έδωσε την ευκαιρία, είδες, είσαι σκεύος εκλογής του Θεού. Είποθε, σε έβαλε ο Θεός, το έγραψε αυτό για να πω εγώ μετά το άλλο, την εξυπνάδα μου. Έτσι. Έτσι, δεν λέμε τη λύση, λέμε το πρόβλημα και μάλιστα ξέρετε, μια και το λέει η Φωτεινή τώρα. Ίσως και το πρόβλημα να μην το έχουμε καλά στο νου μας. Τι θέλω να πω? Λέμε ότι το πρόβλημα είναι, μερικοί έχουν πρόβλημα, για παράδειγμα, για το ότι το παιδί τους πρέπει να περάσει στο πανεπιστήμιο. Παρακαλάνε, βοήθησε να περάσει. Έχω δει προπονητές στο ποδόσφαιρο να κάνουν προσευχή στο Θεό να κερδίσει η ομάδα τους. Δηλαδή έχουν κουφά πράγματα. Ναι, αυτό είναι καλό, το ότι απευθύνεσαι στο Θεό. Αλλά μπορεί το παιδί να μην περάσει στο πανεπιστήμιο, έτσι, και ο Θεός να το οδηγήσει, εφόσον το παιδί τον επιλέγει, σε άλλους δρόμους οι οποίοι είναι πολύ καλύτεροι για το παιδί, αλλά και για άλλους που θα επηρεάσει το παιδί. Λοιπόν, διαβάζω εδώ κάτι άλλο. Δημοσθένει ωραία αυτά για την πίστη στο Θεό. Εγώ δεν μίλησα για πίστη στο Θεό. Δεν διαβάζω ακόμα παρακάτω τι λες. Εγώ δεν μίλησα για πίστη στο Θεό. Ο διάβολος που κουνάει βουνά δεν είναι με το Θεό. Έχει πίστη στο ότι ο κόσμος είναι ψεύτικος. Έτσι. Απλά δεν επιλέγει το Θεό. Ενώ εμείς τον επιλέγουμε, αλλά δεν πιστεύουμε στο τι ισχύει γύρω μας. Λοιπόν, όμως ακόμα και την ώρα που είπες για την νηστεία, την ίδια πορεία, ξανά κάνω λοιπόν την ερώτηση. Εφόσον είναι έτσι, όπως θα είπες για την νηστεία, και πώς έχουμε το δαιμόνιο αυτό πάνω μας, τότε γιατί ο Χριστός έκανε 40 μέρες, 40 νύχτες νηστεία στην έρημο? Ποιος ο λόγος? Μα η νηστεία, η λέξη νηστεία, σημαίνει δεν τρώω τίποτα. Νηστεία, καπού, τίποτα. Εμείς επειδή δεν μπορούμε, δεν ξέρω αν μπορεί 40 μέρες, λίγοι άνθρωποι άγιοι έχουν κάνει νηστεία. Εδώ είναι στην αρχή της 43 μέρες χωρίς να φας, να πεις τίποτα, και πολλοί δεν αντέχουν, τα παίζουν. Η μη λήψη τροφής ή η περιορισμένη λήψη τροφής, λένε οι γεροντάδες, οι ασκητές στο όρος, λένε ότι αυτό τους βοηθάει στο να αποχωριστούν κατά μεγάλο ποσοστό από τις επιρροές του κόσμου. Ίσως είναι μια καλή ευκαιρία τώρα, αγαπητοί φίλοι, με τη 40η Ιανουάριο, δεν έχουμε τώρα, ναι, με τη 40η που έρχεται, να το δοκιμάσουμε ομαδικά και να πούμε ένας τον άλλον τις εμπειρίες μας, να δούμε τι θα γίνει. Να δοκιμάσουμε δηλαδή, να εφαρμόσουμε, όχι υπερβολές, ό,τι λέει η Εκκλησία. Να δούμε τι θα γίνει. Κάνω ένα τελευταίο refresh, αγαπητοί φίλοι, και να σας αφήσω.
Λοιπόν,